του χώρου της ευρύτερης αριστεράς ή και της κεντροαριστεράς για τη νομίζω διαμόρφωση. Νομίζω ότι είναι δεδομένη αυτή η πρόταση. Είναι και πάνω στο τραπέζι όλα τα τελευταία χρόνια. Με τη δημοκρατική αριστερά, γι' αυτό ρωτώ. Και θα έλεγα ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το προηγούμενο διάστημα, το διάστημα μετά τις ευρωεκλογές, οι πολιτικές πρωτοβουλίες που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο τρόπος, η αντίληψη που τις προώθησε, βοηθήσαν στο να, κατά περίπτωση βεβαίως, να δημιουργηθεί ένα τέτοιο πολιτικό και κοινωνικό μέτωπο. Όπως το νομοσχέδιο για τη μικρή ΔΕΗ. Το είδαμε αυτό, έγινε πράξη. Το Πασόκ είναι έγινε πινητικός εταίρος, κύριε Σκουλέτη. Αυτό θα έγινε εκφραστεί, λέω αν θα εκφραστεί δεν, και στο δεν πολιτικό για το Πασόκ, πεδίο. Τι είπατε. Ναι, λέω το Πασόκ είναι δυνητικός εταίρος στην επομένη της πιθανής εκλογής όχι, νίκης. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια και νομίζω βγαίνει... όπως με απόλυτα και σαφή τρόπο. Υπάρχει μια διαφοροποίηση. Καμία διαφοροποίηση με το Βενιζέλο δεν είναι ή χωρίς το Βενιζέλο. Δεν υπάρχει κανένα τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ το οποίο να έχει αφήσει έστω και την παραμικρή πιθανότητα, έτσι, την παραμικρή υπόνοια, ότι μπορούμε έτσι να βέβαια, πάρα πολλά στελέχη του παλιού Πασόκ που συζητάμε με τον Πασόκ των δεκαετιών του 80, είναι ήδη στο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως και κάτι άλλο, εμείς κάναμε ξεκάθαρο όταν απευθυνθήκαμε και στην ΔΙΜΑΡ, ότι δεν μας αφορά αυτή η υπόθεση της κεντροαριστεράς. Εμείς μιλάμε για ένα ευρύτατο μέτωπο για να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική. Αντιλαμβανόμενοι ποιο είναι το διακύβευμα αυτή τη στιγμή, να σώσουμε τη χώρα, να σταματήσουμε τον κατήφορο, να αποκαταστήσουμε την πρόσβαση στα δημόσια αγαθά. Αυτά μας ενδιαφέρουν. Αυτά είναι κύριε Σκουλέτη. Αυτό υπάρχει πολιτική βάση. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βουλευτές. Εξονόματος του ΠΑΣΟΚ, συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ. Εντός του ΣΥΡΙΖΑ, μιλάω ως παρατηρητής κι εγώ. Μου φαίνεται λίγο υποκριτικό να λέτε ότι δεν θέλετε να συνεργαστείτε με το ΠΑΣΟΚ όταν έχετε πάρει όλα τα παλιά εσάς σας ενοχλεί η χειραφέτηση των ψηφοφόρων. Καθόλου δεν με ενοχλεί. Γιατί σε εμάς υπάρχουν και άνθρωποι που βουλεύτηκαν από τη Νέα Δημοκρατία και άνθρωποι με το ΠΑΣΟΚ, αλλά αυτοί οι παιδιά δεν είναι μαζί. Δεν φύγαν από το Μαντρίδι. Είναι ελεύθερα σκεπτόμενοι άνθρωποι. Θυμίζει αυτό που λέγατε πριν ότι θα καταργήσω το ΕΜΦΙ, αλλά ο κόσμος χειραφετήθηκε. Πάντως αλίευσα κάτι ενδιαφέρον με τρει Βασίλη. Δηλαδή εσείς πάτε, επιμένετε στο αντιμνημονιακό μέτωπο, κύριε Σκουλέτη, που σημαίνει ότι θα μπορούσατε να συνεργαστείτε π.χ. με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν ακούσατε όλο τον συλλογισμό μου ή χάσετε την ουρίτσα, την τελευταία. Την τελευταία. Είπα ότι. Δεν με ενδιαφέρει και το αριστερά, με ενδιαφέρει το ευρύτερο αντιμνημονιακό μέτωπο. Λέω, σας είπα ότι υπάρχει μια πολιτική βάση, η οποία είναι προγραμματική βάση αυτού του καλέσματος. Το ίδιο λέμε λοιπόν. Δεν λέμε το ίδιο. Αν λοιπόν. Και φαντάζομαι το κάνετε πολύ προσεκτικά την δημοσιογραφική σας δουλειά και έρευνα, θα έχετε δει ότι ουδέποτε είπαμε ότι υπάρχουν προγραμματικές προϋποθέσεις για μια συνεργασία με τους ανέλικους. Κύριε, να σας ευχαριστήσουμε για τη συζήτηση. Καλή συνέχεια. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς. Θα τελειώνει και το